επίσης μας συγκλώνησε το Σαββατοκύριακο αυτό είναι η καταγγελία βιασμού μιας κοπέλας 19 ετών από δύο αστυνομικούς σε δίπλα σημείο, νομίζω μέσα, έξω. Νομίζω μάλιστα μέσα και στο υπόγειο εντός του αστυνομικού τμήματος της Ομονίας, για το οποίο η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει και άλλες καταγγελίες στο παρελθόν. Δεν τις έχω παρακολουθήσει να δω πού κατέληξαν τελικά αυτές οι καταγγελίες για άλλα θέματα, όχι για αυτό. Μαζί μας ο Δημήτρης Ζορμπάς, δικηγόρος, ποινικολόγος, δικηγόρος των αστυνομικών. Δεν ξέρω αν είστε και, και τον δύο ή του ενός, κύριε Ζορμπά, να μας πείτε. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Εκπροσωπώ μόνο τον 24χρονο αστυνομικό. Μάλιστα. Και μαζί μας και ο κύριος Κρικέτος, Πύλιος Κρικέτος, Γενικός Γραμματέας Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής. Λοιπόν, κύριε Ζορμπά, είναι πάρα πολύ σοβαρά αυτά τα οποία λέει 19χρονη. Και πρέπει να σου πω, μπορώ να τα λέω με ψυχραιμία αυτή τη στιγμή, γιατί είμαι στην τηλεόραση και γιατί δεν είναι δική μου κόρη. Αν ήταν δική μου, τα έλεγα αυτά. Πιστέψτε με, δεν θα είχα την ίδια ψυχραιμία που διαθέτω αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Την ψυχραιμία σας έλεγα να τη διατηρήσετε. Καλά κάνετε και τη διατηρείτε, γιατί μια καταγγελία οφείλεται να διερευνάται σε βάθος. Δεν πρέπει να καταδικάζουμε τους αστυνομικούς πριν φτάσει η στιγμή της αμετάκλητης κρίσης κάποιου δικαστηρίου και πρέπει να σεβόμαστε το τεκμήριο αθότητας. Όπως διερευνάται η οποιαδήποτε ευθύνη των αστυνομικών, έτσι θα διερευνηθεί και η βασιμότητα της καταγγελίας της συγκεκριμένης κυρίας. Για να πάρουμε τα περιστατικά από την αρχή. Τι υποστηρίζει ο πελάτης σας, λοιπόν? Να πάρουμε τα περιστατικά από την αρχή. Η γνωριμία έγινε εκείνη την ημέρα κατόπιν προσέγγισης της κυρίας στους αστυνομικούς λίγη ώρα πριν, ενώ βρίσκονταν σε υπηρεσία στο πέριξ του... Ορίστε. Έτσι λένε αυτοί τουλάχιστον. Λέω, διαχωρίζει τα πραγματικά περιστατικά από αυτό που λέτε. Έτσι καταθέτει και η ίδια. Ναι. Έγινε γνωριμία στο σταθμό ΙΣΑΠ του Θησίου. Ναι. Ακολούθως μετέβηκε η κυρία μόνη της στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας, όπου βρίσκονταν πάλι οι κύριοι αστυνομικοί, οι οποίοι είναι τομέας ευθύνης η Ομόνια, η ναι. περιοχή της Ομόνιας. Ακολούθησε, μπήκε μέσα στο αστυνομικό τμήμα, στο ισόγειο και όχι στο υπόγειο, ναι. σε ένα δωμάτιο στο οποίο είναι πάντα ξεκλειδωτή η πόρτα, με ανοιχτό φως που έχει πρόσβαση ο κάθε αστυνομικός, και έγιναν κάποιες πράξεις κατόπιν συνένεσής της. Μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Άρα, μέχρι στιγμής έχουμε μόνο το πειθαρχικό, το έχουμε σίγουρα. Θα μας πει ο Κρικέτος. Πάμε για το ποινικό. Ναι, και να ρωτήσουμε και τον κύριο Κρικέτο. Εν ώρα υπηρεσίας, λοιπόν, γίνεται γνωριμία. Ωραία. Ενώ θα έπρεπε το μυαλό τους, υποθέτουμε, και η δουλειά τους ήταν εντελώς διαφορετική και όχι να φλερτάρουν με μια οποιαδήποτε γυναίκα. Ένα κομμάτι λοιπόν αυτό. Και μετά είναι εν ώρα πάντα. Αν ναι, πρόσεξε. Είναι ναι. πολύ προσεκτική. Ναι, ναι, ναι. Σύμφωνα με αυτά που λέει ο ίδιος. Και πάλι εν ώρα υπηρεσίας, αντί να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν, πηγαίνουν στο αστυνομικό τμήμα για να κάνουν. Συνένεση, λέτε εσείς, ήθελε, λέτε εσείς, η 19χρονη, ναι. η οποία βεβαίως υποστηρίζει κάτι διαφορετικό. Αυτό δεν είναι κάτι που συνηθίζεται εν ώρα υπηρεσίας για δύο αστυνομικούς. Αυτό που υποστηρίζει, δηλαδή... Αν είναι πειθαρχικό, θα το κρίνει το αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο. Όμως, κύριε, εδώ κατηγορούνται. Εν ώρα υπηρεσίας. Να βάλουμε, κύριε Ζορμπά. Το κρίνω και εγώ άνετα, δεν χρειάζεται το περιεχόμενο. Να διευκολύνω το περιεχόμενο, είναι σίγουρα. Θα μας πει και ο Κρικέτος, βέβαια. Εδώ παραπέμπονται για ένα πολύ βαρύ αδίκημα, το οποίο είναι ο ομαδικός βιασμός και το οποίο με τη νέα τροποποίηση προβλέπει μέχρι και ισόβια κάθριξη. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική και είναι διαφορετική διότι πηγάζει από τις ίδιες καταθέσεις της καταγγέλουσης. Δηλαδή. Η οποία λέει ότι δεν εξαναγκάστηκε σε κάποια πράξη, δεν τρομοκρατήθηκε από κάποιο γεγονός, δεν τις άσκησαν σωματική βία, λεκτική βία ή ψυχολογική βία. Απλά εκείνη ένιωσε φόβο, ανταποκρίθηκε σε όλα τα καλέσματα των αστυνομικών, αλλά ένιωσε φόβο διότι ήταν μέσα σε ένα αστυνομικό τμήμα με δύο έσχολους, οι οποίοι λέει στην αρχή δεν ανταποκρίθηκα, συνέχεια με φόβο ανταποκρίθηκα. Έχουμε διαβάσει και εμείς, κύριε Ζορμπά. Δεν έχετε διαβάσει αυτό μόνο λέω. Αυτό δεν λέω. Αυτό. Ανταποκρίθηκε στη συνέχεια με φόβο. Λόγω του φόβου της. Μάλιστα. Ναι, ποιο είναι το γεγονός το οποίο της προκάλεσε φόβο? Όπως λέτε, αφού έχετε ψυχολόγος διαβάσει κιόλας. Αλλά μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το γεγονός. Αφού δεν είστε ψυχολόγος, αν έχετε δει τη δικογραφία, θα έχετε δει και κάποια πράγματα μέσα σε αυτή τη δικογραφία. Όπως? Αυτά τώρα θα τα πούμε στη... στο άρθρο. Ας κάνουμε υποθέσεις ότι ας πούμε η 19χρονη εκείνη τη στιγμή είδατε, δεν είχε διάβια. Θέλω να απευθυνθώ λίγο στον συνάδελφό σας. Θα είδατε μέσα στην κατάθεσή της
ότι φοβάται μήπως κακοχαρακτηριστεί από τον επίδοξο βιαστή της. Το γιατί φοβάται, κύριε Ζορμπά, δεν έχει σημασία. Μήπως κακοχαρακτηριστεί. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Τι εννοείται μήπως κακοχαρακτηριστεί. Φοβάται και θέλει να δείξει μια καλή εικόνα και μάλιστα κάνει και κοπλιμέντο στον υποτιθέμενο βιαστή της. Λέει, βρισκόμουν σε σοκ, δεν μπορούσα να μιλήσω. Μάλιστα. Σας λέω, δεν έχετε πέσει άσχετος, κύριε Ζορμπά, έχουμε διαβάσει και εμείς. Αναφέρει ότι της άρεσε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Δεν θέλω να τα ακούω αυτά, κύριε Ζορμπά, και πραγματικά. Μα ίδια το πραγματικά... λέει. Τι δεν θέλετε να τα ακούτε. Κύριε δεν Ζορμπά, θέλετε να ακούτε την πραγματικότητα, επίσης, την καταγγελία της αναφέρω. Επίσης, πρέπει να ξέρετε το εξής. Φαντάζομαι το ξέρετε, γιατί είστε καλός ποινικολόγος, ότι πέρα από τα εισόδια και χωρίς με την προηγούμενη τροποποίηση του ποινικού κώδικα, ερωτική συνέβρεση χωρίς συνένεση είναι και αυτό αδίκημα. Και πάει τρώει μέχρι 10 χρόνια φυλακή. Φαντάζομαι ότι το ξέρετε και αυτό. Συνένεση, δηλαδή να έχει συνένεση. Η χωρίς συνένεση, όταν ο άλλος δεν εξωτερικεύει το φόβο του, την δυσανασχέτησή του. Αλλαγή του ποινικού κώδικα. Μα δεν χρειάζεται να το εξωτερικεύσει. Ότι εγώ δεν είπα οτιδήποτε, δεν τους απόθυσα, δεν φώναξα, δεν κάλεσα σε βοήθεια, δεν έκανε τίποτα. Ξέρετε κάτι, όσο κύριε Ζορμπά, αυτό είναι ένα από τα επιχειρήματα που ακούμε για τα θύματα κακοποίησης ανηλίκων. Που επειδή τα παιδιά φοβούνται ανήλικα, δεν τολμάνε να μιλήσουν και όταν περάσει ένα ψυχρονικό διάστημα που νιώθουν δυνατά μιλάνε, τότε πέφτουμε όλοι πάνω τους και τους κατακρίνουμε. Νομίζω ότι μια επανάληψη αυτού ακούω και πραγματικά θα ήθελα να το διευκρινίσετε αυτό. Δεν ανέφερα κάποιο. Επειδή εκείνη τη στιγμή φοβήθηκε, ας πιάσουμε αυτό και σας πιστεύω πραγματικά, φοβήθηκε. Και δεν τόλμησε να μιλήσει, δεν τόλμησε να πει όχι. Φοβήθηκε. Βλέποντας οι δύο αστυνομικοί πεπειραμένοι, μία γυναίκα φοβισμένη, πράττουν αυτό που πράττουν, βιάζουν κατά δήλωσή της μέσα σε αστυνομικό τμήμα, εν ώρα υπηρεσίας. Και τώρα λέμε ότι αυτό έγινε επειδή η ίδια το ήθελε και τους έκανε και κοπλιμέντο. Είμαστε τώρα σοβαρά τα ακούμε όλα αυτά. Δεν τα λέω επειδή τυχαία, μετά το κατηγγείλε, επειδή φοβόταν. Είστε δικηγόρος, το καταλαβαίνω. Εσείς η περασπιστική γραμμή δεν καλά παίρνω κάνετε. Μόνο αφορμή, όχι, όχι. Δεν παίρνω μόνο αφορμή την καταγγελία της. Μετά το περιστατικό αυτό κατατέθηκε από τον σκοπό που την είδε να φεύγει, ότι καληνύχτησε όλους τους παρευρισκόμενους αστυνομικούς, χαμογελώντας. Μετά από λίγη ώρα στέλνει στις φίλες της σε όλους και λέει ότι συνευρέθηκα με αστυνομικό κατόπιν θέλησής μου. Και μάλιστα οι φίλοι της. Έχετε αυτά, είναι ηχητικά ντοκουμέντα, τα έχετε δηλαδή από το κινητό. Έχουν κατατεθεί από τις ίδιες με τα μηνύματα και υπάρχουν με στη δικογραφία. Να πει και ο Σκρικέτος. Υπάρχει επικοινωνία με τις φίλες και η φίλη κολλητή της καταθέτει ότι μου έδωσε την εντύπωση ότι περνούσε καλά και μάλιστα χαμογελούσε. Μάλιστα. Ωραία. Ξαναλέω, εγώ ψυχολόγος δεν είμαι. Το σοκ μπορεί να υποστεί κάποιος τα πρώτα λεπτά ή την πρώτη ώρα. Δεν είμαι σε θέση να το κρίνω. Θα το κρίνουν σίγουρα αρμοδιότεροι εμού. Ελάτε, κύριε Κρικέτου. Ναι, καλή σας μέρα. Εάν μου επιτρέπετε, θέλω να ξεχωρίσω δύο πράγματα. Το ένα καθε αυτό που έγινε η πράξη αυτή μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Και δεύτερον, όσον αφορά την καταγγελία του περιβιασμού. Ναι. Θα ξεκινήσω από το πρώτο και θα σας πω λοιπόν ότι τα αστυνομικά τμήματα, κυρία Αβίδου, κύριε Παπαδημίτρου, δεν είναι τμήματα. Για να πηγαίνουμε να κάνουμε τέτοιες πράξεις, είναι τμήματα τα οποία προσέρχεται κόσμος, ζητάει καταφύγιο, υποστήριξη, βοήθεια. Άρα δεν κουβεντιάζουμε καν το γεγονός αυτό που συνέβη εκεί. Είναι καταδικαστέο και θεωρώ σίγουρο ότι τα πειθαρχικά συμβούλια της ελληνικής αστυνομίας θα πράξουν τα δέοντα. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Όμως θέλω να προσθέσω κάτι εδώ. Αυτό δείχνει και μια έλλειψη εκπαίδευσης. Πρόκειται για δύο νέους υλικούς οδούς στην αστυνομία, οι οποίοι δεν έχουν υποστεί την. Ξέρετε, δεν είναι μόνο να πιάνουμε κλέφτες και κακοποιούς. Η εκπαίδευση έχει να κάνει και όσον αφορά τη συμπεριφορά μας στους πολίτες και πώς, τέλος πάντων, ποιες είναι οι αξίες που υπηρετούμε στην ελληνική αστυνομία. Τι εκπαίδευση έχουν, πόσους μήνες? Έχουν από 19 προσληφθεί. Είναι πολύ λίγο το διάστημα, γι' αυτό επιμένω εμείς συνδικαλιστικά. Πριν προσληφθούν, τι εκπαίδευση περνάνε? Δεν υπήρχε καμία εκπαίδευση. Μετά την πρόσληψη υπάρχει πολύ λίγη εκπαίδευση. Γι' αυτό και επιμένουμε και λέμε η εκπαίδευση είναι το Α και το Ω όσον αφορά. Ωραία, άρα ψωδό. Άμα ένα παιδί 24 ετών, ο πελάτης του κυρίου Ζορμπά, 24 ετών, αν προσλήφθηκε το 2019, μικρός δηλαδή και σε. Γι' αυτό, κυρία Βίδου, και λέμε και επιμένουμε συνδικαλιστικά και κάποιες φορές γινόμαστε και βαρετοί ότι η εκπαίδευση είναι το Α και το Ω. Είναι και ακόμα πώς συμπεριφερόμαστε. Δεύτερον, όσον αφορά το βιασμό. Την καταγγελία περί βιασμού. Ναι. Αυτό θα κρυθεί σαν πρώτη δόση σήμερα την παρουσία και την απολογία των ίδιων ειδικών φορών στον κύριο Ανακριτή και στον κύριο Εισαγγελέα. Και δεύτερον, όταν θα έρθει η ώρα του δικαστηρίου.
Σε κάθε περίπτωση, εάν ιατροδικαστική έρευνα έγινε. Βεβαίως και έχει δημοσιογραφία, η οποία κυβέρνησε ο κύριος Αγγελέας σήμερα και εκεί θα απολογηθούν. Λέω λίγο όμως, εάν. Επαναλαμβάνω. Ένα λεπτό. Έχει σημασία αυτό, κύριε Κρικέτο. Τι έδειξε η ιατροδικαστική μελέτη. Η ιατροδικαστική λοιπόν λέει ότι δεν υπάρχουν σωματικές κακώσεις, εκδορές, οτιδήποτε μεμτό. Το μόνο που υπάρχει είναι σημάδια βίαιης εισόδου αμβλαίως όργανο. Κυρία Βίτρο, αν μου επιτρέπετε να συνεχίσω. Το μόνο που υπάρχει. Εάν αποδειχθεί στο δικαστήριο ότι υπάρχει βιασμός, θα μου επιτρέψετε να δανειστώ τη φράση του κύριου Υπουργού χθες, του κύριου Θεοδωρικάκου, που είπε ξεκάθαρα: θα πρέπει να ντρέπονται για άλλη στη ζωή. Εάν όμως αποδειχθεί ότι δεν είναι βιασμός, πάντα μέσω του δικαστηρίου, εκεί υποδεικνύονται τα γεγονότα, θα πρέπει να αποδοθούν λευκοί στην κοινωνία και να συνεχίσουν την πορεία. Κυρία Κρικέτο, θα πω το εξής. Εφόσον έχουν δει το οτιδήποτε. Σε μια χώρα μέσα στο αστυνομικό τμήμα, κατά την άποψή μου, είναι μεγάλο σφάλμα. Είναι ολέθριο σφάλμα. Και εφόσον έχουν δει οτιδήποτε οι συνάδελφοί του μέσα στο ΑΤΑΦ Ομονίας. Θέλω να πιστεύω και εγώ, φαντάζομαι και εσείς το ίδιο, ότι θα καταθέσουν αυτό που είδαν και όχι να ανακαλύψουν. Αν προφανώς δεν υπάρχει, ακούστε με, να σας πω ευθέως, τέτοιες σοβαρές καταγγελίες δεν επιδέχονται καμία κάλυψη. Για ένα και μοναδικό λόγο. Έχουμε δει στο παρελθόν. Οι αστυνομικοί, να ξέρετε, επιτελούμε ένα σπουδαίο επικίνδυνο έργο στην υπηρεσία των πολιτών. Δεν επιτρέπονται ότι όλοι είναι έτσι προς Θεού. Έχουμε τέτοιες πιέσεις στην πλάτη μας. Κύριε Ζορμπά, εσείς ο δικός σου πελάτης είναι ο 24χρονος, ο οποίος παραδέχτηκε ότι συνευρέθη κατά τον ίδιο ερωτικά, βιάστηκε κατά την 19χρονη, ή είναι ο άλλος? Ο 24χρονος παραδέχτηκε και θα παραδεχτεί και σήμερα ενώπιον του ανακριτή ότι συνευρέθη ερωτικά κατόπιν συνένεσής της. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα στον κύριο Ζορμπά και στον κύριο Κρικέτο.